σε ένα εγκατελειμμένο μπουζουκτσίδικο κοντά στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Βρέθηκε. Ήταν καλημέρα, Χρήστο. Ήταν χώρος λατρείας ουσιαστικά αυτών των ανθρώπων της Εκκλησίας των Εθνών. Καλημέρα, Χρήστο. Καλημέρα, ναι. Εδώ είσαι. Ναι, εδώ πίσω μου είναι αυτός, ο χώρος λατρείας, ο υποτιθέμενος χώρος λατρείας της Εκκλησίας των Εθνών. Βλέπετε πίσω μου και το σφράγισμα που έχει γίνει από την αστυνομία. Χθες το μεσημέρι ήρθαν εδώ οι αστυνομικοί μετά από την εισαγγελική παρέμβαση που, όπως είπαμε και χθες, είχε προκληθεί ήδη για αυτήν την υπόθεση, για τους εξορκισμούς δηλαδή που είχαν γίνει στην πλατεία Αριστοτέλους. Μετέβησαν λοιπόν αστυνομικοί από το αστυνομικό τμήμα Θέρμης εδώ. Μάλιστα. Στο πρώην κέντρο διασκέδασης Νεράιδα, που όπως είπες και εσύ βρίσκεται στο αεροδρόμιο, στην περιοχή του αεροδρομίου. Εδώ λοιπόν λειτουργούσε χωρίς άδεια ο υποτιθέμενος χώρος λατρείας τους. Μέσα θα πρέπει να σας πω ότι υπήρχαν 25 άτομα, ναι, οι πιστοί, όπως ονομάζονται, της Εκκλησίας, ναι, των, ναι, Εθνών. Ναι. Ο υπεύθυνος, ο 24χρονος Δημήτρης Παναπακίδης, που είναι η δεξί χέρι του επικεφαλής της αίρεσης, ο οποίος έχουμε πει ότι έχει δηλώσει ο προσωρινά υπεύθυνος, συνελήφθη, ενώ λίγο αργότερα παραδόθηκε στο αστυνομικό τμήμα της Θέρμης ο Χαράλαμπος Τσακονίδης, ο επικεφαλής της Εκκλησίας, μάλιστα, των, μάλιστα, Εθνών. Και το λόγο έχει δικαιοσύνη. Πρόκειται να οδηγηθούν. Ακριβώς. Πρόκειται να οδηγηθούν σήμερα στον εισαγγελέα, να σας πω, στις 12 το μεσημέρι, όπως έχουμε ενημερωθεί. Όλα τα είχαμε. Αυτό μας έλειπε τώρα, να ασχολούμαστε με μια αίρεση. Οι καταδικαστοί από την Εκκλησία δρούσαν παράνομα και τους εξορκίζανε μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε, αλλά τα ίδια. Δεν γινόταν τίποτα. Και μάλιστα στα βίντεο, αυτά και εκείνα και τα άλλα, καταλαβαίνετε τώρα ότι. Τώρα, και Γιώργο, θα πρέπει να πούμε ότι ο χώρος μέσα. Ναι, ναι. Έλα, Χριστό. Ο χώρος μέσα, όπως έχουμε πληροφορηθεί, έχει μετατραπεί. Φανταστείτε, όπως βλέπουμε στις αμερικάνικες ταινίες, αυτούς τους χώρους με τη μουσική, με, κατάλαβα, το χώρο που κάθονται οι πιστοί και η, μάλιστα, χοροδία. Μάλιστα, κάπως, μάλιστα, έτσι μας το έχουν περιγράψει. Παλιό μπουζουκτσίδικο που έγινε τώρα, αυτό το οποίο έγινε και που μπήκαν μέσα οι αστυνομικοί κλπ. Το λόγο έχει δικαιοσύνη. Εμείς το τερματίζουμε εδώ το θέμα. Η Εκκλησία έχει πάρει θέση. Πάμε σε ένα γρήγορο διάλειμμα.